Μπασκετάκι Σαλόνικα, Summer League, κατηγορία Development. Πριν είχαμε την παρουσία των ομάδων, τώρα ετοιμαζόμαστε για την έναρξη του παιχνιδιού, να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το μεγάλο τρόπαιο. Jackals δεν έχει, η Jackals μια καινούργια ομάδα, για πρώτη φορά στο καλοκαιρινό συμμετέχει, ή δεν έχει, είναι η νικήτρια του Winter. Πρώτη επίθεση για τους Jackals με τον Τερζίδη. Τερζίδη στο πάγκα, πάνω πλημιάσουνε, πάσα στη γωνία. Τάσκας, Τερζίδη, το μαρκάριο Μιλωνάς. Μάντουμαν η άμυνα που δεν έχει. Μας έχουν συνηθίσει σε ζώνη. Καλά την πρώτα από το Λιάτσικο από το Χάιπος. Δεν έχει, μας έχουν συνηθίσει σε ζώνη, αλλά στο τελικό έχουν πάρει παίχτες. Ο Μιλωνάς τώρα, ο Νίκος. Με τον Πάκα με το μαρκάριο. Πουλαπ, έστοχο, απαντάει γρήγορα ο Μιλωνάς. Ένας από τους καλύτερους σκόρερ, 2-2. Ο Τερζίδης, τριπλάρι. Γρήγορος είναι το Λιάτσικο. Πάσα μέσα. Ο Τάσκας εγκλωβίζεται. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, δεν την έχασε. Τρίπλες πολλές. Λιάτσικος σε το high post. 7 δευτερόλεπτα. Πάκας με το Μιλωνά. Του δίνει τον αριστερό διάδρομο. Απέναντι ο Τερζίδης. Ο Τσίπας αστοχή. Το rebound. Ο οικονόμου. Ο Δημήτρης. Καλή άμυνα στο προηγούμενη φάση για τους. Δεν έχει ο Μιλωνάς. Παίρνει το πρώτο φάουλ του Πάκα. Εδώ πρώτο φάουλ παιχνιδιού, πρώτο φάουλ για τους Jackals, 2-2. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Καλ Πατσίδη. Να δίνει στον Σαλασάσογλου,
Όταν λέω, έντος από Λάμπρου, έχει αλλαγή στα σκρίνο Λάμπρου, δύσκολη ενέργεια, θα στο κλείσει ο Τσίπος, θα πάρει το μυθικό. Ο Πάκας θα προσπαθήσει να τρέξει. Θα δώσει γρήγορα στον Τάσκα, φάουλ του Ποντολέων. Να το φάουλ του γιατί δεν έχει. Μάντομαν και οι δύο ομάδες. Τερζίδης Τάσκας, Γιάτσικος Πάκας και Τσίπας η πεντάδα. Για τους Ζάκαρης, άλλα σας, τον οικονό μου Δημήτρης Λάμπρου, Ποντολέων. Και Μιλωνάς Νίκος για τους δεν έχει. Τρίποντα τον Τάσκα, εύστοχο. Πρώτο τρίποντα στο παιχνίδι, ξανά προβάδισμα για τους Τζάκαρους 5-2. Ποντολέων, γρήγορη πάσα στο post. Στο Λάμπρου είναι με τον Γιάτσικο. Ο Παυρίτσο για 3, θα στοχίσει. Rebound ο Πάκας και προσπαθεί να τρέξει με τα χειριά τρίπλα. Το πιάνει ο Κονούμου, έχει λύσει μάτσα εκεί ο Πάκας, δίνει στο τσίπα. Περνάει την μπάλα μέσα στο Γιάτσικο, ωραία ενέργεια. Γιάτσικο. Νομίζω θα χτυπήσουν εκεί οι Τζάκαρς. 7-2 ο Γιάτσικος είναι πολύ καλός παίκτης ρακέτας. Για να δούμε αν θα πετύχει το εμείς στο τρίποντο. Έχουμε μεγαλώσει τη διαφορά. Ο Γιάτσικος ετοιμάζεται να εκτελέσει τη βολή. Θα στοχίσει όμως το επιθετικό rebound του Περζίδη. Ο Περζίδης τώρα πάει σε 14 δευτερόλεπτα επίθεση, τώρα είμαστε στο 9. Πάκας, πάει στο drive, ωραίο floater, άστοχο όμως. Επιθετικό rebound Περζίδη και foul του Λάμπρου και δύο βολές. Μέχρι στιγμής οι Jackals είναι κερδισμένοι στη μονομαχία του rebound. Έχουν πάρει επιθετικά rebound που πάει σε δεύτερες επιθέσεις. Δύο βολές τώρα για Περζίδη και πολύ γρήγορα θα πάρει σε αλλαγή. Ο Λάμπρου που έκανε το δεύτερο του foul θα βγει και θα μπει ο οικονόμος Στέφανος. Πρώτο πρόβλημα γιατί δεν έχει. Τρίτο ομαδικό φάουλ, 8 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο και ήδη ξεκινήσαμε με προβλήματα για φάουλ και κάτι δεν έχει, όσο ομαδικά όσο και ατομικά στο Λάμπρου που είναι το δεύτερο του. Όταν ζήτησε τη μάτια τελείωσε δύο φορές, η κυρία να διευρύνει το προβάδισμα θα τα καταφέρει, 8-2 και για να εκτελέσει ακόμα μια βολή ο Νίκος Κορζίδης, ένας πολύ καλός παίκτης. 9-2. Μιλωνάς τώρα. Ο Νίκος κατεβάζει, μαρκάρεται από Πάκα. Προσπαθεί να το φύγει ο Πάκας. Έχει καλή άμυνα, έχει χαμηλό στο σώμα του. Παίρνει στο δεύτερο κοντό μου, αλλαγή στα screen. Θα πάει στο Bismarck, εκτελέσει για 3 στάρες, το αρχίσει ο Μιλωνάς. Με δύο ατομικές ενέργειες του Μιλωνά, δεν έχει μειώνει, 9-5. Ο Πάκας θα δώσει τον Περζίδη. Ο Περζίδης με τον Μιλωνά τώρα. Θα πάει στο post, έχει μισμάτς. Πολύ ωραίο καλάθι του Περζίδη. Διάβασε το μισμάτς ο Περζίδης σε 11-5. Έχει ψωμενική διαφορά με τον Μιλωνά. Ο Περζίδης είναι all-around παίχτης. Μπορεί να παίξει και μες στη ρακέτα. Αν και κατά βάση περιφερειακός παίχτης. Σαλασάσογλου, ωραίο τράι. Παστοχύρι, πάνω Τάσκα. Και φάουλ. Στο τι θα χρειαστεί για να δούμε στο Μιλωνά ή στον Τάσκα. Νομίζω στο Μιλωνά θα χρειαστεί. Όχι, επιθετικό φάουλ στον Τάσκα, δικό μου λάθος, συγχωρείτε. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τους Τζάκατς, πρώτο για τον Τάσκα τον Βασίλη. Βρήκα το χείο ξανά στους ελέγχοι, 14 δευτερόλεπτα με τον Ποντολέο να κάνει παραφορά από την baseline. Να δίνει στον οικονό τον Δημήτρη. Ο Μιλωνάς ο Νίκος τώρα με τον Περισσίδη, για να δούμε, έχει μισμάτσει τα πόδια, θεωρητικά ο Μιλωνάς. Παγίδες πάνω του, νέο πουλα, νέο έστωχο καλάθι. Αλλά μέχρι στιγμής δείχνει απελπιστικά μόνο στο Μιλωνάς ο Νίκος για την έχει 11-7. Με τρεις δικές του ατομικές ενέργειες έχει πετύχει 7 πόντους για την ομάδα του Περσίδης τώρα. Θα πάει στο drive, ωραία σταματάει, κρατάει σταθερό, δίνει στον Τάσκα, τρίποντο του Τάσκα, έστωχο. Δεύτερο τρίποντο του Τάσκα, 14-7, double score για τους Jackals. Ο μου Δημήτρης στο Ποντολέων με τον δάσκαλο Μαρκάρη. Είναι η kick-out πάσα στον Ποντολέων μου, παραλίγο το λάθος ο Μιλωνάς, για να δούμε, θα πάει στο drive και θα πετύχει ακόμα ένα καλάθι ο Μιλωνάς. 14-9 με 9 πόντους του Μιλωνά του Νίκου, πρέπει όμως να ανέβουν και οι άλλοι συμπαίκτες του. Ο Τερζίλης τώρα παίρνει σκρίνο τον Γιάτσικο. Ξανά ο Ποντολέων επιστρέφει, κάνει το recovery να το πιάσει ο Τσίπας. Πολύ ωραία κίνηση, αστοχή, ο Γιάτσικος στο θετικό. Καλάθι
πρόβλημα στη ρακέτα, γιατί δεν έχει μέχρι στιγμής, το εκμεταλλεύονται οι Jackals. Χτυπάνε και εκεί. 16-9, ο Μιλωνάς πάμε τον Τάσκα. Θα πάρει το δεύτερο φάουλ του Τάσκα, πολύ έξυπνος ο Μιλωνάς. Αλλά και ο Τάσκας έπαιξε στα όρια του αποτέλεσμα. Θα κάνει το δεύτερο του φάουλ και το τρίτο μαθητικό για την ομάδα του. Πρώτο πρόβλημα και για τους Jackals, το δεύτερο φάουλ του Τάσκα. Ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά επιθετικά με δύο τρίποτα. 16-9. Επαναφορά από την baseline από τρία ομαδικά φάουλ του Τάσκα. Τον Λέων, ο νόμος Στέφανος, χέρι με χέρι με τον Λέων. Προσπίδω ωραία, εκτελεί για τρεις από τον Λέων, έχω χείλει εξαιρετικό αντιπάλο πάνω από Δημήτρης. Τον νόμος Στέφανος, Κοντολέων, θα πάει στο drive baseline, καλή άμυνα του Λιάτσικου. Αλλά η μπάλα βρήκε στο πόδι του και βγήκε έξω, μη κατοχή παραμένει στους. Δεν έχει επαναφορά από την baseline. Μιλωνάς Νίκος. Κάνει drive baseline, ωραία η άμυνα του Πάκα, πολύ ωραία. Βάζει έξω στα Ρωσάσο, για τρεις. Ας το χείλει, πάνω τον Λιάτσικος. Περζίδης τώρα, μια προσαγωγική πάσα κατεβάζει. Ιγκυρίδης 45, δίνει στην κορυφή στον Τάσκα, ο Τάσκας παίζει στα πόδια, δύσκολη ενέργεια, πολύ δύσκολο καλά στον Τάσκα, 8ος πόδος στον Τάσκα, ο Βασίλη ξανά τα μπροσκόρ 18-9 μπροστά η Τσάκας. Ο Ντολέον, και τον Τάσκα το μαρκάρι, ο Ντολέον. Περνάει πολύ ωραία στο Σαρασάσογλου, πολύ ωραία συνεργασία. Όπως λέει και Σαρασάσογλου, 18-11, 2,5-7, δεν έχει. Για παίχτη πίν του Μιλωνάγιος δεν έχει πρώτο καλάθι μέσα στην ρακέτα με συνεργασία Big Roll. Περζίδης για τρεις, χωρίς σκέψη, αστόχη. Το rebound τελικά ο οικονόμος Στέφανος δεν έχει. Ο Κοντολέων θα προσπαθήσει να φλουδιάσει, θα πάει στο coast to coast, θα πετύχει το καλάθι, όχι, θα πάρει όμως το foul. Και το foul αμένει του Τάσκα με το τρίτο. Για να δούμε που χρεώνει, το, που θα χρεωθεί το foul. Όχι, στο Τερζίδη θα χρεωθεί, το πρώτο του Τερζίδη, τέταρτο αμυντικό, δύο βολές για τον Κοντολέων. Νομίζω κακό αμυντικό transition για τους Jackals σε αυτή τη φάση. Δεν πήγε ένα παίκτης στην πάλμα, αποτέλεσμα Κοντολέων να βρεθεί σε απόσταση βολής με το καλάθι και να κερδίσει δύο βολές. Κοντολέων, αστοχή στην πρώτη. Έχει δικαίωμα να εκτελέσει ακόμα μια βολή όμως ο Κοντολέων. Για να δούμε αν θα είναι πιο πιο άλλος και πιο εύστοχος. Θα είναι, θα μειώσει τους 6-18. Ο Πάκας τώρα κατεβάζει την μπάλα. Κινείται στην κορυφή. Ο Τσίπας πάει να δώσει screen. Σμπροξίμαλα με τον οικονόμο τον Δημήτρη. Νομίζω περιμένει το συνθήκη και οι δύο Τερζίδης. Θα παίξει το πόστο Μιλωνά. Θα συνηθεί επιθετικό φάουλ. Το κέρδισε ο Μιλωνάς και είναι το δεύτερο φάουλ του Τερζίδη και το πέμπτο θετικό, αλλά δεν είναι πολλές και τρίτον και το τρίτον έχει. Άλλα δεύτερο πρόβλημα για τους Jackals. Δύο από τους καλύτερους του σκόρερ, ο Τερζίδης και ο Μιλωνάς έχουν, ο Τάσκας έχουν από δύο φάουλ, ο τον Λέων. Στον Λάμπρο τον Ευθύμη που επέστρεψε στη θέση του οικονόμου του Στέφανο. Και μπήκε το αστέρι Σαββανός για πρώτη φορά στη θέση. Μιλωνάς Νίκος. Λάθος, όχι τελικά ο Σαββανός. Η τελεία αποκτάει πώς και τελεί και εποχή. Και μειώνουν τώρα οι δενέξεις στις 4, 18, 14, 4 λεπτά για να γιώσω το 12 λεπτό. Γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Ο Πάκας για 3. Άστοχος. Ο Ντολέων το rebound. Θα περάσει. Μακρινή πάσα στο Περζίδη, πολύ ωραία, εφηδιασμός για την Jackals και καλά σου. 20-14. Οι δύο ομάδες, παρόλο που είναι τελικός, έχουν έρθει με διάθεση να παίξουν. Καλό μπάσκετ. Έχουμε καλό σκορ, φάουλ και βολές. Το φάουλ του Τσίπα. Αλλά είναι πολλές ομαδικά συμπληρωμένα, είναι το έκτο φάουλ του Τσίπα. Ο Νίκος το έχει πετύχει ήδη 9 πόντους για την ομάδα του. Έχει τη δυνατότητα να μειώσει ξανά, να φέρει τη διαφορά σε μικρότερα επίπεδα. Στην πρώτη θα ευθοχίσει, το 15-10 το συνολίζει ο προσωπικός σχέδιος του Μιλωνά του Νίκου. Δύο έχει βάλει ο Αστέρης Ολμανός, έναν ο Κοντολέων και έναν ο Σαλασσάσογλου.
Ο Μιλωνάς 2 στις 2, 20-16, μειώνει στις 4 για να έχει η Τσίπας στο Μπάκα, που είναι επιφορτισμένος με το κατέμιζο της μπάλας του. Σωτήρης ο Μπάκας. Με τον Οικονόμου θα το παίξει τα πόδια και καλά θα κάνει, θα κάνει kick out πάσα στον Τάσκα, που θα παίξει στο τρίτο του τρίπο του Τάσκα, θα κάνει και 23-16. Ο τον Λέον προσπαθεί να φλιλιάσει πολύ ωραία στον Λάμπρου, αστοχία του σκληροπαθεί. Ο Λιάτσικος γρήγορα στον Τάσκα. Ο Τάσκας, το Περζίδη, θα παίξει το πόστο Περζίδης, ωραία ενέργεια, αστοχίσει, θετικό Πάκας. Ο Τσίπας τώρα τρίποντο, άστοχο, rebound ο Λάμπρου, Μιλωνάς Μπρίκος, προσπαθεί να τρέξει. Ο Τάσκας έχει πετύχει τρία τρίποντα για τους Τζάκαλς. Ο Μιλωνάς ο Νίκος, τρίποντο, άστοχο, rebound ο Τσίπας. Ο Πάκας προσπαθεί να τρέξει. Θα δώσει ωραία διαγώνια πάσα στον Τάσκα. Αυτός θα κινηθεί προς τα έξω. Θα ψάξει την πάσα, θα την βρει στον Τσίπα. Τσίπας με τον Αλβανό. Ωραία ενέργεια του Τσίπα. Πολύ ωραίο καλάθι αυτό το running floater του Τσίπα. Πολύ καλή κίνηση ψηλού. 25-16 Jackals που έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μιλωνάς με τον Πάκα, πολύ ωραία η άμυνα του Πάκα, περνάει την baseline, βγαίνει βοήθεια του Τσίπας. Εκλογή στο Μιλωνάς, λέει με τον Ζήνης, Τάσκα στον εκπληκτιασμό με τον Κοντολέον. Αστοχή, το επιθετικό όμως ο Τερζίνης και δύο φορές κερδισμένες. Οι Jackals έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, έχουν πάρει πολλά θετικά rebound. Τώρα κερδίζουμε δύο φορές με τον Τερζίνη. Time out για τους δεν έχει, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time out των δεν έχει που βλέπουν τους Jackals να έχουν χτίσει μια διαφορά 9 πόντων και να έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν αυτό το προβάδισμα με δύο βολές του Νίκου Τερζίδη, ο οποίος έχει κερδίσει πολλά θετικά rebound. Αν και περιφερειακός παίκτης, στην πρώτη βολή θα ευστοχίσει ο Τερζίδη, το νομίζω 3-3 βολές του Τερζίδη. Όσοι έχει 16 διψήφια η διαφορά χωρίς δύο ομάδες, 26-16, είναι και παιδιά για να γιώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Αστοχίζει δεύτερη αλλά ναι, θετικό rebound ο Λιάτσικος και καλάθι. Μεγάλο πρόβλημα στα rebound για τον Τελέχη, 28-16 για τους Jackals. Το μέγιστο διαφορά. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος που πήγε. Πάει σε πολύ ενέργεια, πολύ ωραίο το μπλοκ από βοήθεια του Τερζίδη. Βγήκε σαν βοήθεια ο Τερζίδης, έκανε πολύ ωραίο μπλοκ. Ο Τερζίδη κάνει συστάσεις στο τσίπα, δεν κατάλαβε. Δεν είχε αντίληψη. Ο Τσίπας δεν κατάλαβε ότι ο Τερζίδης έκανε τάπα. Ο Οικονόμος, ο Δημήτρης, τον Μιλωνά. Αστοχή αυτός, λοιπόν ο Τάσκας. Παθεί να τρέξει από την κίνη φάουλ, θα είναι βολές. Ο Πάκας γρήγορα στο Λιάτσικο να παίξει το post και να πάρει το post. Ο Λιάτσικος έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες προχμές στην άμυνα. Τώρα δεν έχει ο Λιάτσικος, 30-16, δείχνει ασταμάτητος. Γκολ φάουλ από το Λιάτσικο. Για να δούμε αν θα επιτεθεί το έμεσο τρίποντο και άμα θα εκτοξεύσει τη διαφορά στους 15 πόντους. Τρία φάουλ ο Λάμπρος ο Στήμης, ο Δημιουργός στον πίνακα. Στόχησε ο Λιάτσικος, το 30-16 παραμένει. Ο Μιλωνάς ο Νίκος στον Οικονόμο. Ο Δημήτρη, ο Μιλωνάς ο Γιώργος τώρα για τρεις αστοχή. Το rebound τελικά ο Τάσκας που και αυτός έχει βοηθήσει και επιθετικά και αμυντικά. Ο Πάκας τώρα με τον Μιλωνά, τον Νίκο, τον Τζίπα. Ξανά Πάκας. Πάει στο drive και κερδίζει δύο βολές. Και να μην ήταν στην προσπάθεια για βάσιμο. Βολές έπαιρνε για την ομαδικά φάουλ. Ακόμα δύο βολές για τους Jackals. Ευκαιρία να διευρύνουν και άλλο το προβάδισμά του. 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, πολύ καλό παραγωγικά επιθετικά και καλό αμυντικά κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα όπως δεν έχει. Ο Καλπαξής δεν έχει μπει ακόμα. Ο Πάκας θα ευστοχίσει την πρώτη βολή. Θα κάνει το 31-16 στους 15 πόντους διαφορά. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά οι Jackals. Έχουν χτίσει μια πολύ καλή διαφορά. Double score 32-16 στους 16 πόντους διαφορά. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Βενέκοι. Μιλωνάς Νίκος, τον αδερφό του Γιώργο. Αριστερό κύριος Μιλωνάς Γιώργο, στο δεξιό κύριο Μιλωνά Νίκο. Αυτός θα πάει σε μια δύσκολη ενέργεια, θα στοχίσει. Ο Τάσκας θα πάει σε μια δύσκολη ενέργεια. Μακρινή πάσα στο Τερζίδη.
αυτό στο Γιάτσικο. Σεμιναριακός εκπληδιασμός. Ήρθε σαν τρέλο ο Γιάτσικος. Δευτερεύον εκπληδιασμός από το Γιάτσικο και 34-16 διδάσκονται αυτοί οι εκπληδιασμοί. Πραγματικά. Ο ψηλός έκοψε από το κεντρικό διάδρομο στα τρέλο. Ο Γιάτσικος που κάνει σπουδαίο παιχνίδι όπως και όλοι οι συμπαίκτες του. Ομαδική προσπάθεια 18 πόντι διαφορά. Παραλίγο το κλέψιμο περιζήτιο. Μιλωνάσον είπα τώρα. Στο Κοντολέον. Πούλα. Ας το χωρί πάνω τσίπα σε 6 δευτερόλεπτα. Περζίδης 3. 2. Θα προλάβει να πετάξει την μπάλα. Παραλίγο. Λήξη πρώτου δεκαλέπτου για τους Ζάγκαρς που είναι καταιγιστική. Προηγούνται με 18-34-16. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο κλειστό γυμναστήριο της 10, μεγάλος τελικός κατηγορία development. Ας κοιτάξει όλο το Summer League. Οι Jackals προηγούνται 34-16 από το δεκαλέπτο. Απόλυτα κυρίαρχη. Ειδικά μετά τα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου χτίσαν μια διαφορά. Μιλωνάς τον κόσμο φορά πάει στο drive. Πολύ ωραίο. Ας το χείο όμως ο Γιάτσικος παίρνει το rebound. Ο Καλπατσίδης βγήκε στο παιχνίδι για πρώτη φορά. Ο Πάκας τώρα στον Καλιάτσο που βγήκε αυτό για πρώτη φορά. Όπως και ο Τζόκας. Ο Καλιάτσος, ο Τάσκας, δύσκολη ενέργεια στο χείρι, πάω τον Μιλωνάς ο Νίκος. Θα δώσει στον αδερφό του τον Γιώργο Ωραίος επιδιασμός, αλλά δεν βγαίνει. Θα πετύχει όμως έπαλει καλύτερο στο καλάθι. Ο Γιώργος ο Μιλωνάς. Αυτό είναι το παιχνίδι τον ήταν, για να δούμε. Νομίζω ζώνη 2-3 είναι πλέον η διάταξή του, θα το δω όμως. Δεν είμαι σίγουρος. Ή 3-2. Πατάει έξω ο Τάσκας, μπορεί. Καμιά φορά ο Τιζόνι Βέζ δεν είναι σχετικό, έχει να κάνει με το πώς κινούν την παίκτη στο χώρο. Τώρα εμένα μου φάνηκε σαν 2-3. Βέβαια είναι το Μιλωνάτο, είναι λίγο πιο πάνω, μου φάνηκε σαν 3-2. Μπορεί να είναι η προσαρμογή που κάνει ο ίδιος, θα το δούμε. Με τι σημασία από αυτά, τρίπα από τον Μιλωνάτο Γιώργο. Αστοχή. Φάουλ από τον Καλιάτσο ή από τον Μιλωνάτο Γιώργο. Από τον Μιλωνάτο Γιώργο. Πολλές φορές παίζουν ζώνη γιατί προσπαθούν να βγάλουν εφημιασμούς μέσω της ζώνης. Για να δούμε τώρα, βέβαια είναι σε μια ομάδα που έχει πετύχει αρκετά την προσπαθούν. Αν το τρέχει και πήγε ο Τάσκας, σίγουρα είναι ο Περζίδης. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Ο Τάσκας, ο Πάκας, ο Τζόκας, τρίποντο. Έστοχος! Τιμωρούνε με τρίποντο. Οι Τζάκας 37-18 με το περιπλήτο φόρτα. Καλπατσίδης τώρα με τον Καλιάτσο να τον μαρκάρει. Ούλα, τρίποντο, έστοχο Καλπατσίδης. Που θα δώσει άλλο αέρα. Που δεν έχει σίγουρα. 37-21, απαντάει γρήγορα στο τρίποντο του Τζόκα. Η ομάδα του δεν έχει με τον Καλπατσίδη. Ο Πάκας με τον Μιλωνά πέσει πιο ψηλά. Ο Τζόκας με τον Κοντολέον. Πάκας, Καλιάτσο. Περνάει η μπάλα στο Γιάτσικο. Εκτοούν από τη ζώνη, περνάνε την μπάλα μέσα στη ρακέτα, κάνουν το 39-21. Οι Τζάκας που έχουν πολύ καλά προετοιμασμένοι και σωματικά και πνευματικά. Ο Μιλωνάς τώρα, ο Νίκος, μέσα στα πόδια το Γιάτσικο. Έξιμο φάουλ του Γιάτσικο, παρόλο που σκόλιο χέρια που έκανε και ήταν και έξιμο φάουλ. Μπορεί να διαμαρτύρεται, αλλά νομίζω ήταν προς όφελος και της ομάδας αυτό το φάουλ. Γιατί υπήρχε ένα αδιαφυσβήτητο μισμάτς. Ο Μιλωνάς και περάσει. Ο Καλπατσίδης τώρα θα πάει σε νέο πουλα, θα στοχίσει. Το ριμπάντο, σαλασάζει το θετικό. Μιλωνάς, ο Νίκος το σκέφτεται. Θα παίξει τον Καλιάτσο, ωραία ραχή, ωραία. Προς στα μέσα, εκτός όλο πιάσε το στοχή. Ριμπάντο, το πόδο Μιλωνάς ο Γιώργος. Θα στοχή. Άρχισε να παίρνουν τώρα επιθετικά ριμπάντο, δεν έχει. Για να δούμε. Πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Γιάτσος. Ο Γιάτσικος είναι στο ρακέτο, πιάνει την πάσα, δεν την βρίσκει. Ο Τάσκας θα στόχισε. Ο Μιλωνάς, ο Νίκος ξεκίνησε την πρώτη επίθεση. Έξι το φάουλ του Καλιάτσου. Πολύ έξιμο και καλό φάουλ. 39-21, δεύτερο ομαδικό φάουλ για τους Τζάκαλς. Σε αυτό το δεκάλεπτο του Καλιάτσου, πάνω το έχει κάνει ο Γιάτσικος και τα δύο ήταν έξιμο φάουλ. Διαφορά 18. Καλπατσίδη στο Μιλωνά. Τον Νίκο. Αυτό στο Καλπατσίδη. Το μαρκάρι ο Τάσκας που έχει 2 φάουλ. Ενδιαφέρον αυτό το μαρκάρισμα με 2 φάουλ του Τάσκας σε έναν σπουδαίο παίκτη του Καλπατσίδη που κάνει πολύ ωραίο floater. Θα είναι άτυχος.
Η μπάλα τελικά, ριμπάλα τελικά. Ο Πάκας κατεβάει την μπάλα. Πολύ ωραία, η Άμερ την έλαβε την ώρα παρά, λίγο να κλέψει. 17 χρόνια για τελειώσει η επίδεση, έχουν ακόμα ένα δευτερόλεπτο μπροστά στο κέντρο, το έχουν αντιληφθεί, το έχουν αντιληφθεί και το περνάνε εύκολα. Ο Τάσκας τώρα, έχουν μικρό πρόβλημα στη ζώνη. Τώρα ο Τζόκας για 3 από τη γωνία, αστοχή, επιθετικό Καλιάτσος, αστοχή, η μπάλα από τα χέρια του Γιάτσικου έξω. Νομίζω οι Τζάκαλ στη ζώνη θα πρέπει να έχουν καλύτερη κυκλοφορία μπάλας και να πάνε σε λιγότερες τρίπες. Ο Μιλωνάς τώρα, ο Νίκος, βλέπετε τι άμυνα που παίζουν. Ο Πάκας που έχει δύσκολο έργο, εφορτισμένος με αυτό το βαρύ. Ο Γιώργος τους ευνηδιάζει με την πολύ ωραία πάσα από τον Φούτσο, ο Μιλωνάς, και δίνει λύσεις. Αυτό το σχήμα και στα μη τελικά στους δεν έχει το χαμηλό σχήμα, γίνονται πιο ευέλικτοι και πιο γρήγοροι. Πέσβος και ζώνη ταυτόχρονα. 39-23 ο Τζόκας. Ο Πάκας εξτρά πάσα στον Καλιάτσο, τρίποντο, άστοχο, ριμπάντο. Θα δεις και βλέπω προσπαθούν να τρέξουν και τρέχουν, να το. Και δύο βολές από το φάουλ του Καλιάτσου. Αυτό το σχήμα τους βγήκε και στα μητελικά. Το δοκιμάζουν και τώρα και μέχρι στιγμής είναι ό,τι καλύτερο ως το παρόν που σε έχει βγει. Γιατί και καλύτερη αμυντικά είναι. Βέβαια με τη ζώνη που παίζουν, αλλά μπορούν να τρέχουν εφηδιασμό. Οι εφηδιασμοί είναι εύκολα καλά και ψυχολογία. Ευστοχήσει ο Μιλωνάς ο Γιώργος που είναι πολύ σημαντικός. Δεν στα μη τελικά έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι, 39-4 θα μειώσει. Ακόμα μία βολή. Ακόμα ένας πόντος για τους δεν έχει που μειώνουν από το μείον 19, από το μείον 18 με σκότητες, το μείον 14, 19-20 παιχνίδι. Οι Τζάκαλς πώς θα αντιδράσουν σε αυτή τη ζώνη. Ο Πάκας, ο Τζόκας, ο Καλιάτσος. Βλέπετε εδώ πολλές τρίπες χωρίς λόγο, κλέψιμο, τζάμπολ. Στη ζώνη δεν πρέπει να τριπλάρεις, πρέπει να πασάρεις και να γεμίζεις τα κενά. Είναι βασική αρχή στο μπάσκετ για να κουράσεις και την άμυνα. Η μπάλα είναι για τους. Μια για τους Τζάκαλς δικό μου λάθος, μπερδεύτηκα εγώ το βελάκι, το έχουμε γυρίσει στα παιδιά. Γιατί μετά από αυτή την κατοχή η μπάλα θα είναι γιατί δεν έχει. 11 δευτερόλεπτα για τους Τζάκαλς, ο Καλιάτσος στον Πάκα. Ο Πάκας στον Καλιάτσο. Κλέψιμο, τους βγαίνει η ζώνη. Καλπαξίδης, Μιλωνάς Γιώργος, του φεύγει η μπάλα, του συγκρατεί τελικά. Πάει σε πολύ δύσκολη ενέργεια, παρά λίγο. Κανάτσι λίγο εδώ, δεν έχει θα μπορούσε να μειώσει για άλλο το σκορ. Βλέπει ο Μιλωνάς στον Τάσκα, ο Τολέον. Στον Καλπαξίδη. Μιλωνάς Γιώργος, άστοχος. Ριμπάν τον Πάκας. Νομίζω ότι δεν έχει ήταν λίγο πιο ψύχρεμη. Σε δύο από τρεις συνδυασμού κάνω να κάνω μπορούσε να κάνω μειώσει. Κάνω το σκορ τώρα διαφορά. Είναι στις 14. Δεύτερο φάλτο του Λεωνάρντο Νίκου, δεύτερο ομαδικό γιατί δεν έχει. Ο Τσίπας θα αλλάξει το Γιάτσικο να πάρει ανάσες. Αλλά μέχρι στιγμής υπάρχει ένα πρόβλημα στη διάσπαση ζώνη των Τζάκαλς. Για τους Τζάκαλς. Τη ζώνη των δεν έχει. Ο Πάκας τώρα τριπλάρι, θα πασάρει στο τύπα. Στο high post είναι ο Καλιάτσος, θα του δώσει την μπάλα, αυτός θα την βγάλει έξω τον Τάσκα. Καλύτερη επίθεση. Με αποτέλεσμα ένα παραλίγο να το κάνουμε το τσίπα στο θετικό rebound. Αστοχή ξανά έχει θετικό rebound και καλάθι. Σαν να μην είχε τίποτα τον κύριο Τσίπας. 41-25 μετά από ώρα σε μπλοκάρουν οι Τζάκαλς. Βέβαια προηγούνται με 16 πόντους, γιατί έχουν κάνει ένα πολύ καλό πρώτο. Δεκάδο το Μιλωνά, τρίποντο από το Μιλωνά τον Νίκο. 41-28 μειώνει. Ή δεν έχει. Ο Μιλωνάς ο Νίκος είναι συγκλονιστικός. Καλιάτσος, Πάκας. Καλιάτσος, λάθος παραλίγο. Ο Πάκας. Πολύ καλή άμυνα, επιθετικό φάουλ. Ναι, είναι το τρίτο του Πάκα. Σωστός φίλος, όσο πρέπει να διαμαρτύρεται, είχε στηθεί ο Μιλωνάς. Ήταν και έξω από την ζώνη στην οποία δεν συνήθω με το φάουλ. Δεύτερο φάκελο για τον Πάκα που θα βγει και θα μπει ο Τερζίνης στη θέση του. Τους βγαίνει αυτό το σχήμα που δεν έχει. Τους είχε βγει και στα μηδενικά, το ξαναλέω. Ο Μιλωνάς στο Ποντολέον, οι Τζάκαλς έχουν πρόβλημα μέχρι στιγμή
μπει στη ζώνη. Ο Καλπατσίδης τρίποντο. Τώρα λίγο αστοχή ο Τζόκας θα πάει το rebound. Λάθος πάσα. Ο Μιλωνάς θα τους τιμωρήσει. Όχι. Πολλά λάθη και ψάκα στο 12ο. Ο Τερζίδης τώρα για να δούμε πώς θα βοηθήσει αυτός που ήταν ο Νίκος Τερζίδης, ένας σπουδαίος παίκτης στον πάγκο. Και αυτός όμως θα κάνει το λάθος, κάνουν πολλές τρίπλες για ζώνη, αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Καλπατσίδης θα πάει στο post to post, θα δώσει μετά στο Παπαδολέο. Τρίπλο τον βιβλιασμό. Δικαιώνεται και μειώνει στους 10, οι Jackals δεν παίρνουν time out. Και αυτό νομίζω είναι λάθος. Από το μείον, από το σύνδεκα που έχει πάει τώρα, το σύνδεκα για τους ίδιους. Θα μπορούσαν να πάρουν ένα time out, να κόψουν το ρυθμό και να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν τη ζώνη. Βλέπετε εδώ πολλές τρίπλες για ζώνη. Τερζίδη, το Τάσκα. Φάουλ από τον Λέον. Νομίζω είναι λάθος οι διάστασεις που κάνουν οι Τζάκας. Δικιά μου άποψη βέβαια. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά θεωρώ ότι στη ζώνη δεν θέλει πολλές τρίπλες. Αλλαγές για τους Τενέκη. Ο Σαλασσάς που βγαίνει και τον Λέον. Και παίρνει ο Οικονόμου. Ο Δημήτρης και ο Αλβανός Αστέρης. Το ευέλικτο σχήμα πλέον υπάρχει κατά τα τρία. Πέμπτα, κατά τρία τέταρτα για την ακρίβεια. Γιατί πάντα ο ένας παίξης είναι ψηλός. Τέσσερις από τρία. Τσίπας, φάουλ, από ποιον. Θα δούμε που θα το δώσει ο διευθύνης. Στον Καλπατσίδη. Είναι το τέταρτο μαδικό για τους δεν έχει. Τέσσερα έχουμε, η Τζάκαλ. Ρίχεται το έξι για να λιώσει το πρώτο μήχρονο. Επαναφορά από την baseline να την κάνει ο Τσίπας. Ο Αλβανός είναι στο κέντρο στη ζώνη πίσω στους 2-3. Ο Μιδίου Μιλωνάρης ψηλά παίζουνε, ο Τερζίδης. Ωραία στον Τζόκα, ο Τζόκας άστοχη. Λυπάμαι το κονό μου και τζάμπα, κακό φάουλ. Για μένα απαράδεκτο αυτό που κάνουνε οι δύο παίκτες. Απαράδεκτο. Χωρίς λόγο. Δίνουν τα χέρια τώρα βέβαια. Έχουμε time out. Έχουμε time out, οπότε επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε. Έχουμε από μία τεχνική ποινή σε Τσίπα και Οικονόμου Δημήτρη. Ο Τσίπας έκανε όμως και foul. Οπότε πηγαίνει στα τρία, ακόμα στα τρία δικά του. Δύο βολές γιατί ήταν foul. Συμπληρωμένο μαδικά foul. Από μία τεχνική ποινή μηδενίζει, οπότε δεν έχουμε ούτε βόλη για την Τζάγκαλς ούτε για την Τενέχη. Δύο βόλη για τον Βόλο μου τον Δημήτρη, τρίτο φάλο όμως για τον Τσίπα. Τον Άκη, νομίζω, αστοχή βέβαια τον νόμο ο Δημήτρης. Εντάξει βέβαια, είναι παιχνίδι επαφής, έχει ένταση, είναι τελικό, το καταλαβαίνω αυτό όλο, αλλά πρέπει να δείχνουν οριμότητα οι παίκτες, γιατί αυτά τα λάθη κοστίζουν πάνω απ' όλα στην ομάδα του καθενός. Κάτω από τον ψήφο ρυθμό πόντων. Διαφορά πήγαινε σε 9. Ο Γιάτσικος θα αλλάξει τον Τσίπα που έχει κάνει 3 φάουλ. Όχι, τον Τζόκα θα αλλάξουμε. Ακόμη λάθος. Αυτό που σας έλεγα ότι τέτοια λάθη κοστίζουν πάνω απ' όλα στην ομάδα. Τερζίδης. 41-32. Έχει πάθει για να τελειώσει. Το πρώτο μήχρονο δεν έχει. Έχουμε τη δράση. Ο Τερζίδης. Στο Καλιάτσο, ο Γιάτσικος με τον Αλβανό, στα όρια του φάουλ. Γίνει στο Τσίπα, αστοχή αυτός, στο rebound από τον Τερζίδη θετικό. Ο Τάσκας με τον Μιλωνάτο, ο Νίκο παίρνει 2 φάουλ. Ο Καλιάτσος για 3, άστοχος. Ο Αλβανό μου δίνει στο rebound. Το momentum είναι υπέρ το δεν έχει, για να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε αυτό. Άμα θα ρίξει κι άλλο μια φορά. Καλπατσίδης θα πάρει το πρωτόκολλο με το παίξι άντερο, ο Τερζίδης θα τον τιμωρήσει, ο Καλπατσίδης θα τον τιμωρήσει. Θα μειώσει στις 6, time out για τους Τζάκας. Αν και για μένα θα πρέπει να το είχαν πάρει πολύ νωρίτερα. Συνήθως πρέπει να αποτρέπεις το κακό. Τέλος πάμε να μάθα και με αυτά, time out επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε, η διαφορά έχει πάει στους 6 από τους 18. Έχουν τώρα την παρεμπίπτωση, έχουν κολλήσει στη ζώνη τον δεν έχει την αλήθεια. Έχει ξαναγίνει τέρμι το παιχνίδι. Γι' αυτό για μας πολύ καλό. Πολύ ωραία η βοήθεια να κλέψει από το Καλπατσίδη. Ναι, έφαγε τους Τζάκαλς. Καλπατσίδης. Μιλώνας, Νίκος με τον
Δάσκαλο να κάνει τον νόμο Δημήτρη. Καλπαξίδης. Καλώς τον νόμο Δημήτρη. Ο Μιλωνάς ο Νίκος τώρα για να δούμε μέρους για όλη μια φορά. Θα παίξει στα πόδια, θα κάνει floater. Τρομερή ενέργεια στο χείο όμως. Ο Δάσκαλο τώρα 2-1. Όχι. Επέστρεψαν. Άρχισε να δώσει την μπάλα ο Δάσκας. Με αποτέλεσμα να μην πει ο εμβολιασμός και να γίνει το γήπεδο Γιάτσικο. Δεν φταίει ο Γιάτσικος για μένα. Δεν φταίει ο Γιάτσικος. Για μένα το λάθος το έκανε ο Δάσκας που άρχισε να δώσει την μπάσα. Επιστρέψαν οι άλλοι παίκτες. Έδωσε την μπάλα σε εκείνη στο Γιάτσικο. Πολλοί παίκτες θα κάνουν βήμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο οικονόμο Δημήτρης τρίποντο άστοχο. Την μπάλα όμως για τους Ζάκαλς. Ένα και σαν τέγια για τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Ο Τάσκας πηγαίνει να κάνει την επαναφορά από την πλάγια γάπη. Θα δώσει τον Μπάκα. Θα κατεβάσει όσο τέλει τον Μπάκα στο πέστο του παιχνίδι. Έχοντας κάνει πια δύο φάουλ. Ο Τερζίτης θα δώσει τον Τσίπα. Θα αυτοκίσει. Ο Γιάτσικος θα πάρει το δικό του πόδι. Δεν έχουν καλάθι όμως. Κοστίσει. Άμα αρχίσουν να παίρνουν τεχνικές σπουλές, 43-35. Ο Μιλωνάς βήματα. Σωστό σφύριγμα, δυστυχώς. Είναι μια κίνηση που έχει πλέον χρεώνονται σαν βήματα. Ο Γκίμος Τερ. Το κουτσό απαγορεύεται. Από τις αγαπημένες μου κινήσεις στο μπάσκετ. Αλλά οι κανονισμοί είναι αμήλικτοι. Πολύ ωραία κίνηση του Μιλωνά. Αλλά εδώ και κάποια χρόνια δυστυχώς φύγει βήματα. Τάσκας για 3 αστοχή. Ο Αστέρης Αλβανός θα πάρει το ρεμπάουντ. Άλλα μια συγκρατήθηκε άλλα. Η κατοχή ξαναπερνάει στους Τζάκαλς. Νομίζω πρέπει να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Γιατί θα κοστίσει τις ομάδες πάνω από όλο αυτό. Ο Τερζίδης τώρα στην επαναφορά θα δώσει τον Πάκα. Ξανά Τερζίδης. Τσίπας με τον Αλβανό. Βήματα. Χωρίς λόγο τώρα. Πρέπει να παίξουν ο καθένας για τον άλλο. Ή δεν έχει το κάνουν πώς το πάρει σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού καλύτερα. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει τη διαφορά. Καλπαξίδης με τον Τσίπα θα στοχίσει. Το rebound από σπόντα στην Μιλωνάδο Γιώργο. Καλή άμυνα που πάει. Καλή ο Γιάτσικος. Τερζίδης από τους πιο ψύχνους παίξεις στην Ίσο Τζάκας. Πάει σε post to post. Και πετυχαίνει πάνω έμορφη καλάθη. Τέτοιοι παίκτες είναι παίκτες που βοηθάνε την ομάδα, που είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και κάνουν αυτό που πρέπει για να βοηθήσουν την ομάδα 45-35. Ο Καλπαξίδης θα στοχίσει, τον πάμε ο Γιάτσικος. Θα δώσει στον Πάκα. 26 δευτερόλεπτα, 16 για τους Τζάκαλς. Ο Τεζίδης, ωραία τρίπλα, άλλα ζώνη, δεν θέλει πολλές τρίπλες. Το αποτέλεσμα είναι να χάσει την μπάλα της Ζήλης. Η μπάλα είναι για τους Δενέκη που έχουν 17,5 για να εκδηλώσει την τελευταία δίνηση. Αν φυσικά θα πάνε σε μια ολόκληρη επίθεση μεγάλη, αν θα εξαλείψει τον χρόνο. Ο Μιλωνάς ο Νίκος θα κατεβάσει, θα το μαρκάρει την Ζήλης. Υπάρχουν ομαδικά φάουλ, οποιαδήποτε φάουλ είναι πολλές. 8 δευτερόλεπτα, ο Μιλωνάς ο Νίκος με το Τσίπα, τώρα με το Τερζίδη. Θα δώσει στον Καλπαξίδη. Αυτό θα πετυχεί ένα πανέμορφο καλάθι και θα κλείσει έτσι το πρώτο ημίχρονο. 45-37, επιστρέφουμε μετά την ανάπαυλα. Επιστρέφουμε μετά την ανάπαυλα. 45-37 περγούνται οι Τζάκαλς. Δυστυχώς θα έχουμε τώρα τον ήλιο από την ίδια πλευρά. Θα έχουμε ένα προβληματάκι λίγο στην εικόνα. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Ή δεν έχει, αντιδράσαμε. Μειώσαμε διαφορά ακόμα και στους 6, διαφορά τώρα στους 8. Έχουν λοιπόν την επίθεση με τον Μιλωνάδο Νίκο, γιατί είχαμε και άλλα εκεί. Είχαμε ένα τζάμπο. Ο Μιλωνάδο Νίκο, έχουμε πρόβλημα τώρα με τον ήλιο. Θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε για λίγη ώρα. Ο Γιάτσικος θα δώσει τον Δάσκα από τη μία πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, από... δηλαδή επιτίθεται ότι δεν έχει αμήνωτη Τζάκαλς. Ο Τερζίδης, δύσκολη ενέργεια, πολύ ωραίο καλά μου Τερζίδη. 47-37 η Τζάκαλς. Αλπαξίδης. Πολύ ωραία, reverse τρίπλα, πάσα στη γωνία στο Μιλωνάδο Γιώργο, θα στοχίσει αυτός. Εξαιρετικό rebound από τον Λέον. Ο Γιώργος Μιλωνάς θα στοχίσει, ο Γιάτσικος θα πάει το τσίπο, ο Γιάτσικος θα πάει το rebound. Τσίπος είναι στο μπάγκο. Ο Τάσκας. Θα δώσει απέναντι στον Τζόκα, Τερζίδης με τον Καλπαξίδη. Ο
Ο Τάσκα στη γωνία θα δώσει το Λιάτσκο. Βγαίνει από το Λάμπρου. Πέντε στα λόγια. Ο Πάκα. Ο Τερζίδη για τρεις. Μεγάλο τρίπο ο Τερζίδη. 50-37 ο Τερζίδη. Είναι σπουδαίο αθλητή. Ο Καλπαξίδη τώρα. Με τον Τάσκα μου μαρκάρι. Διαφράζει 13. Η πόδι. Όχι. Νομίζω πόδι. Το 14ο λεπτό πίσω. Καλπαξίδης. Να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τον ίδιο. Τρίπον του Καλπαξίδη. Άστοχο. Rebound Τερζίδης. Ο Πάκας. Έχουν ξεκινήσει καλά στο 3ο δεκάλεπτο. Οι Τζάκαρτς δείχνουν να έχουν συνέλθει. Το κακόπι δεν θα το κάνει ο Λιάτσικος. Λάθος όμως, κλέβει ο Μιλωνάς ο Γιώργος. 2-1 στον αδερφό του τον Νίκο. Έχει βιασμός Καλάθη. Με αυτό το σχήμα ή δεν έχει. Και στα ημιτελικά αλλά και σε αυτό. Είναι το καλύτερο σχήμα. Σε αυτή τη σειρά, ημιτελικά και τελικά ο Τζόρκα. Δεν θα συγκρατήσει ο Πάκας την μπάλα. 50-39 το σκορ. Μπάλα για τους δεν έχει, που συνεχίζουν τη ζώνη και ξανά χρησιμοποιούν αυτό το κόντο σχήμα με 4 γκάρ παίχτες, 2 Μιλωνάδες, Καλπακίου και Κολόν και ένα ψηλό το Λάμπρο. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος δίνει στο Λάμπρο. Ο Λάμπρο στο Μιλωνά τον Νίκο. Σκέμια από τον Λάμπρο. Ο Μιλωνάς τρίποντο 45, άστοχο. Ο rebound από τον Τερζίδη. Μας τυφλώνει ο ίδιος, δυστυχώς. Τζόκας για τρεις, άστοχος. Rebound ο Μιλωνάς, ο Νίκος τρέχει. Έχουν επιστρέψει τέσσερις παίκτες ο Τζάκας όμως γρήγορα. Καλπαξίδης, pull up, άστοχο. Rebound ο Τζόκας. Κατεβάζει ο Τάσκας. Δίνει στον Τερζίδη που είναι στο χάιπος, πολύ ωραία αυτό στο Λιάτσικο και πολύ ωραίο καλάθι. Συνεργασία Τερζίδη Λιάτσικο, high low και καλάθι, 52-39. Καλπαξίδης, θα ξαναπώ ο ήλιος, μας αποδίδει. Άρα, πρέπει να έχουμε υπομονή λίγο, να δούμε άμα θα πέσει σιγά σιγά. Αστοχή ο Καλπαξίδης. Είναι συγκεκριμένη ώρα που ο ήλιος κάνει τα παιχνίδια του. Τερζίδης. Ο Πάκας. Τερζίδη στο high post, όχι γεμίσει ο Τερζίδη στο high post. Αστοχή ο Λιάτσικος, ο πρωτικό rebound και καλάθι. 54-39 με το Λιάτσικο. Να δημιουργεί πολύ μεγάλες βοηθές στην άμυνα που δεν έχει. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος παίρνει το foul και δύο βολές. Το foul νομίζω από τον Τζόκα. Από τον Τζόκα τον Περικλή, το πρώτο του. Δύο βολές για τον Μιλωνά τον Γιώργο. Θα στοχίσει την πρώτη. Θα στοχίσει και στη δεύτερη τον Λιμπάνο Τερζίδης. Που φλετάρ με τον Πέσον Εγκητή. Άμα είμαι άδικα λύση όπως και ο Λιάτσικος. Πάκας, Τζόκας, Λιάτσικος. 14 δευτερόλεπτα επίθεση για τους. Ο Τερζίδης θα κάνει πολλά φορά από την baseline. Θα δώσει τον Τζόκα. Αυτός θα ψάξει και θα βρει τον Πάκα. Ο Πάκας ο Τάσκα. Ο Τάσκα καλή άμυνα από τον Καλπαξίδη. Βοήθεια από τον Κολολέο. Πάκας 5 δευτερόλεπτα. Τζόκας για 3. Άστοχος, rebound ο Μιλωνάς ο Γιώργος. Γρήγορα το αδερφό του Νίκο. Φάουλ. Καλό του Πάκα. Μέχρι το προσυγειακό. Είναι βέβαια το τρίτο ποσοστό του. Αλλά είναι καλό. Η ομάδα που προηγείται με 15. Αποτρέπεται ο φλουδιασμός. Δεύτερο ομαδικό. Σε αυτό το δεκάλεπτο.
για τους Jackals. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή, Καλπαξίδης. Όλα που θα δώσει screen, ο Καλπαξίδης θα δώσει απέναντι. Το Κοντολέον θα ξαναπάρει την μπάλα, ο Καλπαξίδης στην κορυφή. Θα πάει σε πουλα τρίποδο, θα κάνει airball. Οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πολύ καλά στο δεκάλεπτο. Δείχνουν αποφασισμένοι τη διαφορά που χτίσανε. Να την ξανά. Να την διαχειριστούν υπέρ τους. Είναι σταθερά μπροστά από την αρχή του παιχνιδιού. Έχουν σαν διαφορά μέσα στις 18, ωραίες 15. Ο Τάσκας. Φάουλ. Για να δούμε αν είναι δύο βολές. Ναι, είναι δύο βολές και ο Τάσκας του Βασίλη. Θα έκανε ένα ζωγλερικό. Δύο βολές για τον Τάσκα και ρία. Θα μεγαλώσει ξανά η διαφορά και να πλησιάσει στα μέγιστα που είχαμε δει και στο πρώτο. Ημίχρονο, 18, τώρα η διαφορά στις 16, 55-39. Οι Jackals είναι τα φαβόροι μέχρι στιγμής όπως εξελίσσεται το παιχνίδι για να πάρουν τον τίτλο. Αστοχή στη δεύτερη ο Τάσκα, θα πάει το rebound ο Καλπαξίδης. Θα δώσω στον Μιλωνά τον Νίκο, θα τριπλάρει, θα παίξει με τον Τάσκα, καλή άμυνα του Τάσκα. Ο Καλπαξίδης, ο Μιλωνάς με συγχωρείτε, θα παίξει μέσα και θα πάρει το φάουλ του Γιάτσικου. Μάλλον είχε πάρει τα βήματα. Τι τεχνική του είναι, δεν έχω καταλάβει. Έχει γεννηθεί, θα το δούμε τώρα. Τεχνική του είναι. Ο Μιλωνάς θα βάλει την τεχνική του, θα κάνει το 55-40. Η μπάλα θα είναι για ψήνει που έχουν κερδίσει και φάουλ. Ο Μιλωνάς, ο Νίκος θα κάνει την παραφορά. Θα δώσει στον Κοντολέον. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος, ο Καλπαξίδης με τον Τάσκα. Καλπαξίδης θα αστοχίσει. Το rebound ο Γιάτσικος. Καλιάτσος γρήγορα στον Τάσκα. Έχουν επιστρέψει και οι 5 παίκτες τώρα για τους ελέγχους. Ο Τάσκας θα περάσει απέναντι στον Τζόκα. Αυτός σκυπάσει τον Τερζίδη. Παρακινδυνεμένο, Τερζίδη τρίπλα κατά πολύ ωραία άμυνα του Καλπαξίδη. Ο Τερζίδης θα πάει και θα δώσει την μπάλα έξω στον Τάσκα, θα αστοχίσει αυτός. Αλλά θα πάρουν το θετικό rebound με τον Καλιάτσο, οι Τζάκας. Ο Τερζίδης τώρα στους 45. Πολύ ωραία προστατεύει την μπάλα. Ο Μιλωνάς πάρα λίγο να κάνει το κλέψιμο. Ο Καλιάτσος θα το κάνει τελικά τώρα ο Καλπαξίδης. Θα φύγει εφνιδιασμό. Έχουν γυρίσει τρεις παίκτες ο Τζάκας. Καλπαξίδης θα πάει σε ατομική ενέργεια και θα πάρει δύο βολές. Δεν πρέπει να διαμαρτύρουν οι Τζάκας. Προηγούνται με 15 πόντους. Είναι σε βάρος τους οι διαμαρτυρίες. Είναι μπροστά. Πρέπει να δείξουν ωριμότητα και ψυχραιμία. Προηγούνται. Σίγουρα. Πριν είχαμε με τεχνική ποινή και χωρίς λόγο δέχτηκαν μια βολή. Το δυσχυριά όλων ομάδας. Time out. Λογικά για τους Τζάκας επιστρέφουν σε πολύ. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι, ο ήλιος μας τυφλώνει. Για να δούμε, είναι η ώρα, το έχουμε δει πολλές φορές. Όπως εμποδίζει σας, εμποδίζει και εμάς. Καλπαξίδης τώρα στις βολές. Δύο φορές για τον Καλπαξίδη. Ένα κομματικό φάουλ Τζάκα, τη χείρα να μειώσει, δεν έχει. Ο Καλπαξίδης θα ευστοχίσει, θα μειώσει 55-41. Οι Τζάκας πρέπει να διεχειριστούν και τα φάουλ, έχουν 4 πάγκας. Τρία, νομίζω, ο τρία ο Τσίπας και από δύο Τελισίδη σίγουρα. Τρία ακόμα ένας παίξης, τέλος πάντων θα δούμε σιγά σιγά 55-42. Καλιάτσος, Τάσκας τώρα για τους Τζάκαλς. Τελισίδης που παίζει το high post στη διάσταση ζώνης. Καλιάτσος, Τζόκας τρίποντο, έστοχο. Καλό
τρίποδο για τον Τζάκαρο, στον Τζόκαστερ, πιένω δεύτερο τρίποδο, 58-42, ο Μιλωνάς, ο Νίκος, γρήγορος είναι από το Λάβρο, ο Μιλωνάς πάει μέχρι μέσα, τρομερό, one step lay up, και καλά και το Μιλωνάς. 58-44, πολύ ωραία κίνηση αυτή. Πολύ καλό φούτμπολ. Ο Τάσκας κλέβουν την μπάλα, ο Καλπαξίδης τώρα, άμα του κάνουν φάουλ θα είναι πολλές. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος, ο Μιλωνάς ο Νίκος από τη γωνία για τρεις, έσπαστε. Μειώνει στις 11 με δικές του προσωπικές ενέργειες δεν έχει κρατιούντας στο παιχνίδι. Τρομερός παίτης ο Μιλωνάς ο Νίκος και στα ημιτελικά ήταν παίτης ο Νιβί. Κλέβει ο Ευθύμης ο Λάβρου δύο φορές, έχει κάνει τέτοιο κλέψιμο, εφηβιασμός και καλάθι, 58-49. Ή δεν έχει, δεν τον παρατάνε, δεν τον βάζουν κάτω. Ο Τερζίδης τώρα για τους Τζάκανς. Θα δώσει ωραία. Δικά ο Πάσος στον Τάσο, κακό φαίνεται το τρίτο. Δεν θα μπει. Αλλαγές τώρα για τους δεν έχει. Ο Αλβανός και ο οικονόμος Δημήτρης θα μπουνε. Θα βγουνε ποιοι. Τώρα είναι 6. Αυτά είναι μέσα. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος θα βγει. Και ο... Ένα καταλάβει εγώ, εκεί θα δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, ο Αλβανός δεν θα βγει. Αλπαξίδης. Για να δούμε αν θα μειώσει κι άλλο τη διαφορά τώρα δεν έχει. Η Τσάκανς που στο πρώτο μισό του το 10 λεπτό πίσαν ξανά διαφορά. Δεν έχει ξαναντιδράσανε, ας πω έτσι εγώ το Καλπαξίδης ή μπάλος του Τζάκαλς. Ο Τάσκας κατεβάζει με την απουσία του πάλι στην αγάπη το ρόλο του Πόινγκαρτ, δίνει στον Καλιάτσο, αυτός τον δεν ζήτη την κίνηση σταθερά στο χαϊκό στη ζώνη. Ο Τσόκας για τρεις, άστοχη, ο rebound τελικά κανένας από τα χέρια του Γιάτσικου, η μπάλα, η κατοχή. Ποιος δεν έχει, ο Καλπαξίδης, θα δώσει τον Μιλωνά τον Νίκο. Και θα ξεκινήσουμε ακόμα μία επίθεση, ακόμα μία προσπάθεια να ρίξουμε τη διαφορά κάτω από την ψήφια του Θεσμοπόνου. Πολύ ωραία προσπίση για reverse τρίπλα, πουλα, πάστοχο. Πολύ ωραία είναι η Μιλωνά, προσπίχει και προσπάθει το reverse τρίπλα, έφυγε από την άλλη. Αυτό είναι εδώ στο σουτ. Ο Καλιάδος τώρα στο τρόπο. Κακή πάσα. Καλή σκέψη. Αλλαγή, ξαναμπαίνει ο Μιλωνάς ο Γιώργος. Αλλάζουμε το Λέον. Σκάκι τώρα για τους Δελέχη. Προσπαθούν να ξεκουράσουν τους γκάρτους. Λογικά με αυτό το σχήμα θα πάνε μετά. Ξανά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Μιλωνάς τον έχω τώρα στον Καλπαξίδη. Ο Καλπαξίδης ο Ηλίας. Θα πάει στο pull-up από το elbow. Θα το χείσει και θα ξαναρίξει τη διαφορά. Κάνω από το ξεκουράσμα πόντων. Θα σκάτω κόμπλα λάθος, 7 παιδιά. Είχε πέσει σε 9. Ξεχάστηκα εγώ. Περσίδη, Τζόκας για 3. Έστοχος! Ο Τζόκας τρίτο τρίποντο δίνει λύση για την ομάδα του. 61-51. Αλπαξίδης. Ωραία σταυρωτή, ωραία τρίπια από τα πόδια. Τρίποντο, άστοχο, rebound ο Τζόκας. Περσίδης τώρα έχει χώρο να τρέξει. Για να γυρίσει και τον πλούν, δύο παίχτες τον. Δεν έχει, πάει στην baseline drive. Θα δώσει την πάση στον Καλιάτσο, αυτός εδώ. Τζόκα Καλιάτσος για 3. Μία του Τζόκα και τη μία του Καλιάτσου, ξανά άλλη να φοράζει 13. Οι Τζάκαλς δείχνουν ότι έχουν έρθει σήμερα αποφασισμένοι να πάρουν τον τίτλο. Είναι και βέβαια και αίτητοι. Ο Μιλωνάς, ο Νίκος τον αδερφό στον Γιώργο. Αυτό είναι στο ρόλτα, βρίσκει τον αδερφό της αλλά αυτός τον τρίποντο έστωχα. Μεγάλο καλάθι από τη συνεργασία των δύο Μιλωνάδων. Ο Μιλωνάς ο Νίκος θα ξαναρίσει τη διαφορά στους 10. Τριβέρς, πάσα στον Καλιάτσο. Περζίδης, ωραία προσποιείται. Πολύ ωραία kick out πάσα. Ο Τάσκας τρίποντο. Ρεσιτάλ τριπώντων. 3 για τους Τάσκας, 1 για τους δεν έχει. 67-54 σκορ. Καλπαξίδης, θα πάει για πίσω τρίποντο. Θα πάει τρίπλες. Με τον Άσκο, βαθέρ, καλή άμυνα. Μιλωνάς ο Νίκος. Τρίποντο, άστοχο αυτή τη φορά, η μπάλα για τους Τζάκαλς, 17,5 όλα για αυτούς.
Καλό τρίτο δεκάλεπτο για τους ίδιους, η διαφορά είναι 13 έχουν τελευταία πίσω από το να μεγαλώσουν και να πάνε με ένα πολύ καλό προβάδισμα στο τελευταίο δεκάλεπτο που θα κρίνει ποιος θα είναι ο τροπεούχος. Ο Τερζίδης έχουν να κάνουν φάουλ, δεν έχει, γι' αυτό πιέζει ο Μιλωνάκης Γιώργος. Ο Τάσκας θα κάνει μια επαναφορά. Θα δώσει στον Τερζίδη 4 λεπτά. Τρίπον τον Τερζίδη θα πίνει μπάζερ. Θα στοχίσει 67-54. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε στο πιστό δημαστήριο της 10. Μας κοιτάξει ο Άγγελος Σάμερλιγκ. Μεγάλος τελικός κατηγορία development. Τζάκας δεν έχει τις 7-54. Τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Τζάκας είναι σταθερά μπροστά από την αρχή του παιχνιδιού. Η δεν έχει ακόμη πλησιάσει. Νομίζω μέχρι τους 6. Για να δούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα μπουν στην εκδίκηση για τα καλά του παιχνιδιού. Τάσκας τρίποντο. Πέμπτο τρίποντο του Τάσκα. 70-54. Μιλωνάς Νίκος. Βρίσκουν λύσεις Τζάκας. Ο Μιλωνάς. Στον οικονόμο τον Δημήτρη. Καλπαξίδη. Πάρα πολύ Τερζίδη, πολύ ωραία. Την μπάλα βγήκε από τον Καλπαξίδη και βρήκε στο σώμα του. Πολύ ωραία η άμυνα του Τερζίδη. Ο Τάσκας τώρα παίρνει την μπάλα. Ψάχνει τον Τζόκα, θα τον βρει. Καλιάτσο, Τσίπα που επέστρεψε, Τερζίδης από το Χάιπο, άστοχο, δεν πάνε το Καλπαξίδη. Ο ίδιος σιγά σιγά πέφτει. Μίλωνας, Νίκος, ωραία. Θα δώσει τον αδερφό του, τρίποντο, έστοχο. Τα λάθη που τους κρατάει στο παιχνίδι του, δεν έχει 70-57. Τάσκα, Τζόκας. Τερζίδης, Καλιάτσος. Τάσκας. Τζόκας για τρεις. Άστοχος, ριμπάντο, Μιλωνάς ο Νίκος. Τρέχει. Coast to coast, foul. Δύο βολές για τον Μιλωνά τον Νίκο. Ευκαιρία να μιλώσει για τώρα. Για να δούμε, δεν έχει τι ψυχικά αποθέματα έχουν για να μπουν στην διεκδίκηση του τίτλου. Είναι οι νικητές του Winner στην κατηγορία Development. Θα αστοχίσει την πρώτη μελέτη στον Νίκο. Μιλωνάς, έστοχος στη δεύτερη, 70-58, μειώνει στις 12 η ομάδα δεν έχει. Ο Τάσκας τώρα, ο Τερζίδη. Τζόκας. Λάθος πάσα. Μιλωνάς Γιώργος, κλέβει ο Τερζίδης πάλι καρίστα. Μεγάλο παιχνίδι Τερζίδη, Τζόκας για τρεις. Άστοχος, ριμπάμπος, είπος επιθετικό. Μιλωνάς Νίκος, Μιλωνάς Γιώργος. Καλπαξίδης, το λέω ετοιμάζεται να μπει. Καλπαξίδη το τσίπα. Θα το παίξει τα πόδια. Τελεία το elbow, elbow. Το τσίπι στο rebound. Ταχεία τρύπα το παγκάρι τον όμο Δημήτρης. Ερζίδης περνάει. Τόκα, τσίπας. Τάσκας, drive baseline, του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Ο Τσίπας θα βγει. Η μπάλα για τη στελέχη. Ο Μιλωνάς ο Νίκος. Στον Καλπαξίδη, Μιλωνάς Νίκος. Πολύ ωραίο αριστερό λέει αυτά, αλλά το Μιλωνάς ο Νίκος είναι συγκινητικός. Μειώνει στους 12, θα
Κάσκας, Μακιέα, Ριβέρς, Ριβέρς, δικό μου λάθος, Καλιάτσο στη γωνία, δίνει στο Τερδίδη στην κορυφή, Τζόκας, Τερζίδης με τον Μιλόνα, τον Νίκο που παίζει άμυνα δυνατή χεριού, ο Τερζίδης στο χείο, ο Τσίπας θα πάει το rebound και θα κερδίσει δύο βολές. Ο Άγγις ο Τσίπας. 7 λεπτά και 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Οι Τζάκαλς μπροστά από την αρχή του παιχνιδιού προβάλλουν σαν το φαβορί για να πάρουν το τίτλο. Μένει βέβαια πολύ χρόνος ακόμα. Ο Τσίπας θα στοχίσει την πρώτη βολή. Πριν από το λάδο, Καλπαξίδης, φάουλ από τον Τσίπα, τέταρτο. Χαμηλά, καλό φάουλ. Αυτά τα φάουλ είναι καλά τώρα. Θα αξιοποιούν οι Τζάκαλς. Έτσι είπε να δίνει, να τελειώσει το παιχνίδι. Ο χρόνος κυλάει υπέρ τους. Ή δεν έχει. Ξανά με το χαμηλό σχήμα. Τέστραγκα και ο Λάμπρου μέσα. Καλπαξίδης, Κοντολέον. Πολύ ωραία στο Λάμπρου. Σπίτε. Από το λάθος τον Ευθύνη. 73-62 μειώνουν. Τάσκας. Το Μιλονάτο Γιώργο. Το Τερζίδη. Το Κοντολέο. Τερζίδης. Τρίπλες. Ωραία split out πάνω τον Τζόκα. Αυτός έξω να πάει στον Καλιάτσο. Τάσκας. Πούλα. Ο Τάσκας κάνει μεγάλο παιχνίδι. 75-22 Μιλονάς Νίκος δίνει στον Κοντολέον. Καλπαξίδης με τον Βεζίδη. Καλές άμυνες στον Τζάκαλς. Μιλονάς Γιώργος για 3. Έστωχος, μεγάλο τρίποντο. Οι δύο Μιλονάδες κάνουν σπουδαίο παιχνίδι. Δεν έχει 75-25. Κλέβουνε τώρα οι Βενέχοι. Κοντολέον εκπληδιασμός. Η διαφορά σε αυτό. 75-77. Time out για τους Τζάκαλς σε εμένα. Τελευταία 5 και 36. Μεγάλο τέλειο που πάει να γίνει το παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε. Ο Πάρκας επέστρεψε εδώ στο Περζίδη. Στις 8 πόντους διαφορά. Πάλι το momentum υπέρ το Βενέχοι. Να δούμε πώς θα το ξεπίσουν και να δούμε πώς θα διαχειριστούν οι Τζάκαλς στο προβάδισμά τους. Τζόκας, τρίποντο, άστοχο, λιμπάνω από το Λέον, Μίλωνας, Νίκος, δίνει στο Καλπαξίδη, το σκέφτεται αυτός, ο Τζόκας θα το κάνει φάουλ χαμηλά, καλό φάουλ, τρίτο, είχα να δώσουμε, με αυτό το σκεπτικό καλό φάουλ. Αυτά τα φάουλ. Το πώς διαχειρίζεται τα φάουλ είναι γι' αυτό κομβικός παράγοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Οι Τζάκαλς αυτό το δεκάλεπτο έχουν κάνει 3 έξυπνα φάουλ. Ο Μιλόνας τώρα ο Νίκος με τον Τάσκα. Σπουδαίο παιχνίδι και οι δύο. Ο Μιλόνας ο Νίκος. Ατομική ενέργεια στο χείο όμως. Έκανε αλλήλωση ο Τζόκας. Τελευταία 5 λεπτά. Τζόκας, ωραία στο πάκα, εκπληδιασμό. Τώρα. Ο Πάκας τρίπλε στον Τάσκα. Ο Τάσκας στον Πάκα. Ο Πάκας πάνω στα πέρα της ταβίας του Τερζίδη. Ρακιλέα τρίπλα του Τερζίδη. Και καλά.
αυτή. Νομίζω ότι εντύπωση αυτό πρέπει να είχε κάνει και πριν. Και να μην δώσει την μπάλα. Για να συναγκιστεί όλοι οι άμυνες και παίκτες του. 79-69, Μιλωνάς Γιώργος. Με το Τσίπα τώρα. Μπήκε απ' έξω ο Μιλωνάς ο Νίκος. Ο Γιάτσικος θα μπει στη θέση του Τσίπα. Δέκα πόντους μπροστά η Τζάκας, τι έχεις εδώ λίγο στο παιχνίδι. Τζάκας. Ωραία. Κοίτα ο Τάσα, εξτρά πάσα του Σίπερσον. Τάσκα του θέλει μπάλα, νομίζω πρέπει να σκοθεί ο Τάσκας, αλλά αυτό βέβαια δεν διαγράφει ότι έχει κάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι. Έχει πετύχει 5 τρίποντα ή 6, δεν θυμάμαι. Time out. Δεν πω τι έχουμε. Επιστρέφουμε μετά το time out. 79-69 προηγούνται οι Jackals. Even έχει, έχουν την μπάλα. 3-31 για να δούμε αν θα καταφέρουν. Even έχει να πλησιάσουν για να μπουν το ειδίξη του παιχνιδιού. Οι Jackals δεν τους το έχουν επιτρέψει μέχρι στιγμής. Κάθε φορά που έχουν πλησιάσει δεν έχει, οι Jackals να επιβρούν. Ιρωνάς Νίκος. Παίρνουν και μπορούν λάβουν την ευθύνη. Φάουλ, δύο πολλές για τον Μίλωνα. Θα μπορούσε να βάλει και το καλάθι. Και το Μιλωνάς θα πήγαινε διαφορά σε 8. Μπορεί να πάει βέβαια και τώρα, αλλά... Είναι το φάουλ για την Περζίδη. Δύο φάουλ για τον Μιλωνά τον Νίκο. Ο ήλιος έπεσε. Δεν κράτησε πολύ. Ας το αρχίσει ο Μιλωνάς τον Νίκο. Έχει κουραστεί. Δεν έχει βγει δευτερόλεπτο. Ήταν τεράστιο παιχνίδι. Στο τίσι δεύτερη, 79-70 μειώνει. Έχει χρόνο, 9 πόντους στο μπάσκετ. Για 3-18 δεν είναι τίποτα. Για να δούμε βέβαια τα αποθέματα από τις δύο ομάδες. Τερζίδης, Λόκας, Άσκας, Πάκας. Έτσι στο Φαϊμπός, περνάει στο Λιάσκο. High-low για άλλη μια φορά. Ο Τερζίδης είναι τρομερό στο Φαϊμπός. Ο Λιάσκος δεν στην αγκέντα, δεν συγχωρεί. 60-80-70, αλλά πρέπει να δώσουμε τα έξιμα και Τερζίδη. Πού από το Φαϊμπός. Μοιράζει την μπάλα. Στο low post. Μιλωνάς Νίκος, πάρα του Τάσκα, κακό, δεν είναι πολλές. Τρίτο και για τον Τάσκα, τέτοια ώρα βέβαια τέτοια λόγια. Ο Μιλωνάς ο Νίκος θα κάνει. Θα έχει πάλι, θα πάει ξανά στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Στην προηγούμενη απόπειρα του και μία στις δύο. Για να δούμε τώρα τι θα καταφέρει. Θα ευστοχίσει στην πρώτη, θα ξαναπάει διαφορά στους 10, 10-11, ευκαιρία να ξαναπέσει στους 9, 2-47 γιατί πέρασε χρόνος. Υπέρ των Jackals προφανώς περνάει ο χρόνος γιατί προηγούνται. 81-72 τώρα με τον Μιλωνά τον Νίκο 2-2. Δεν έχει, έχουν μόλις ένα το δικό φάουλ, μπορεί να κάνουν φάουλ χαμηλά. Οι Jackals έχουν συμπληρώσει ομαδικά, αλλά προηγούνται με 9. Να πάνε το δίπλο όπως και δεν έχει που τον πήρανε και στο χειμερινό. Λάθος εδώ, αβίαστο από τον Μπάκα. Δίνει την ευκαιρία που δεν έχει να μειώσουν με εφηβιασμό. Είναι ο Νέας Νίκος, στο Κοντολέον, τρίποντο, άστοχο. Ο Μπάκας θα πάρει την μπάλα εδώ, δεν έχει κοντά στήκα τον εφηβιασμό. Ο Τζόντας τώρα θα δώσει απέναντι στον Τάσκα. Ο Μπάκας 2-10, 10 δευτερόλεπτα για τους δεν έχει, τρίπο του Τάσκα άστοχο, επιθετικό ριμπάουντ πάλι κάτι στον Περζίδη όμως και ανάποδο λέει άμπος, το χει ξανά τελικό ο ίδιος και φάουλ χαμηλά από τον Καλπαξίδη, έξυπνο. 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ένα σπουδαίο παιχνίδι, ο μεγάλος τελικός στην κατηγορία development. Μετά από αυτό θα έχουμε τη Master, Chicago Fastballers. Περζίδη σε επαναφορά, δίνει στον Τάσκα, ο Τάσκα στον Πάκα, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Τζάκαλ, Τζόκας, λέψιμο, λάθος, Μιλωνάς Νίκος τώρα τρέχει για να δούμε, θα πάρει το καλά, θα βάλει το καλάθι, θα μειώσει 7, ο Πάκας δεν πήγε γιατί θα είναι σύνδεση για το τέτοιο φάουλ, φάουλ φάου και ψυχολογία και παίρνω για τον ίδιο θα ήτανε, καλά ήτανε. Τάσκα στον Πάκα, ο Πάκας με τον Μιλωνά, τον Γιώργο, ο Τζόκας. Περνάει πολύ ωραία στο Γιάτσικο, αστοχή αυτός. Δύο βολές κερδισμένες, ο Γιάτσικος
για από αυτόν Τάσκας, Γιάτσικος και Τερζίνης νομίζω λοιπόν η Φέη για τον Τζάκας. Οι δύο μιλονάδες νομίζω η κορυφαίοι για τους δεν έχει. Ο Καλπαξίδης είναι σίγουρα επηρεασμένος στον προγραμματισμό του, έχει φυσικά πετύχει πολλά καλάθια, αλλά έχει και μια αστοχία σε κάποιες τους φορές. Ο Γιάτσικος έφτωχε στον πολύ, κάνει 82-74. Στις δύο για τον Γιάτσικο, ψύχρεμο στο σέντερ τον Ζάκαν, στο 82-74. Κρίσιμη επίδοση, Καλπαξίδης με την Τερζίδη. Θα δώσει στο Μιλωνάδο Γιώργο, άμα το βάλει θα έχουμε, μιλάμε για άλλο παιχνίδι, ναι. Τους κρατάει ζωντανούς, τι και εκδίκηση του τίτλου. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος που κάνει επόμενο σπουδό παιχνίδι. 83-77. Ο Γιάτσικος μέσα στη ρακέτα, ασταμάτητος. Ο Γιάτσικος 85-75. Μιλωνάς Νίκος τώρα με τον Μπάκα στον Καλπαξίδη, τρίποντο, άστοχο. Ο Τζόκας θα αφήσει την μπάλα και καλά θα κάνει. 1-5 γαμηλιό στο παιχνίδι. Η Τζάκας είναι με το 1,5 πόδι στην κατάκτηση του μεγάλου τίτλου. Μπάκας, ωραία στον Τάσκα. 87-70 τελευταίο λεπτό, οι Τζάκας χρήσιμο διαφιλονίκη που μπορεί να πάρουν τον τίτλο. Λάθος, κρέβει ο Πάκας, δίνει στον Τζόκα, αυτό στον Τάσκα θα κρατήσει και καλά θα κάνει. Ο κλέβει ο Καλπαξίδης, τελικά, ζάμπολ. Η μπάλα, διάφυγε δεν έχει. Δεν έχει πάνω στα ξύπολα, συγχαρητήρια. Είναι οι νικητές του Winter, είναι οι φιναλίστ στο Summer. Οι Τζάκας αίτητοι θα πάρουν τον τίτλο. Ο Τερζίδης λογικά δεν θα κάνει επίθεση. Τζάκας, ναι, δίνουν τα χέρια. Τζάκας θα είναι οι νικητές, θα είναι οι τροπεούχοι, θα πάρουν το μεγάλο τίτλο δικαιότατα. Αλλά μεγάλα συγχαρητήρια και στους δεν έχει. Περιμένουμε την κατηγορία της δείξης και πάμε για τη βράβευση και των δύο ομάδων, γιατί και οι δύο ομάδες είναι νικήτριες, φτάσαμε μέχρι εδώ. Περιμένουμε την κατηγορία της δείξης. Νίξη 87-87. Θα δούμε σε λίγο και τη βράβευση, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Βράβευση για τις δύο ομάδες. Thank you.
Πάμε άλλη μία. Ωραία.